Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο για το PSAddict.gr. Είμαι ο Ζήσης και μαζί θα δούμε τα καλύτερα PS4 Games του 2016 όπως τα ψήφισαν οι αναγνώστες του PSAddict.gr. Το 2016 ήταν μια καλή χρονιά για το gaming, καθώς μας έδωσε αρκετούς τίτλους σταθμούς στο PlayStation 4 και ας ξεκινήσουμε απευθείας στην κάθοδό μας στο Top 10. Στη 10η θέση ισοψήφισαν δύο πολύ δυνατά games. Από τη μια μεριά έχουμε την επιστροφή της ιστορικής σειράς Doom, με την ID Software να παραδίδει και φέτος μαθήματα στο arcade shooting και στη φρενήρη δράση. Η εταιρεία καταφέρνει να αναβιώσει το κλασικό FPS με τον καλύτερο τρόπο. Διατηρεί το γρήγορο, βίαιο και συνάμεσα διασκεδαστικό gameplay των αρχικών τίτλων, ενώ ταυτόχρονα προσθέτει και μοντέρνες πινελιές όπως τα RPG στοιχεία με τις αναβαθμίσεις όπλων και εξοπλισμού, καθώς και τα Glory Kills. Το Snap Map Mode προσδίδει μακροβιότητα και αν είχε προσεχθεί περισσότερο και το multiplayer, θα μιλούσαμε για μια must-buy αγορά. Στον αντίποδα έχουμε μια τελείως διαφορετική εμπειρία. Μπορείτε να σκεφτείτε να ανοίγετε το PlayStation 2 και να βάζετε να παίξετε το αγαπημένο σας παιχνίδι. Τέτοια αίσθηση θα σας δώσει το The Last Guardian. Ακολουθώντας τα χνάρια της παράδοσής του, περισσότερο Ico παρά Shadow of the Colossus, μοιάζει ένα παιχνίδι βγαλμένο για εκείνη την εποχή. Αναχρονιστικά όμορφο, το The Last Guardian δεν είναι ένα τέλειο παιχνίδι. Φέρει μαζί του προβλήματα στο χειρισμό, στην κάμερα και στο frame rate, όμως με το που βουτήξετε στον κόσμο του θα απολαύσετε ένα συναισθηματικό ταξίδι που όμοιό του δύσκολα θα συναντήσετε ξανά σε video game και τα όποια προβλήματα απλά θα χάνονται μπροστά σε αυτό που βιώνετε. Όταν περάσει καιρός, θα είναι από αυτά τα παιχνίδια που αφήνουν μια γλυκιά ανάμνηση μέσα σας και πραγματικά είναι κρίμα να μην την έχετε ζήσει. Στην ένατη θέση συναντάμε το Overwatch. Εξαιρετικό gameplay και ίσως το πιο ισορροπημένο ανταγωνιστικό FPS multiplayer που έχω δει, το διαμαντάκι που ακούει στο όνομα Overwatch συνεχίζει να αναπτύσσεται με τη φροντίδα της μαμάς Blizzard, ανανεώνοντάς το συνεχώς με νέους ήρωες, χάρτες και modes, ενώ δείχνει να έχει καταλάβει για τα καλά την e-sport σκηνή. Ό,τι αγγίζει η Blizzard γίνεται χρυσός και το Overwatch κατάφερε να μονοπολίσει το ενδιαφέρον έναντι του ανταγωνισμού και να έχει ήδη στις πλάτες του διάφορα Game of the Year Awards. Oh, let's break it. Ανεβαίνουμε στην 8η θέση και έχουμε το Final Fantasy 15. Μετά από 10 χρόνια επίπονης ανάπτυξης, το Final Fantasy 15 προσπαθεί να πάει τη σειρά σε καινούργια νερά, σε open world και action προσεγγίσεις, κάτι όχι και τόσο γνώριμο για τους fans. Ευτυχώς, παρά το αδύναμο σενάριο και κάποια μικροπροβλήματα με την κάμερα, το 15 δίνει νέο αέρα σε σύγκριση με τους τελευταίους τίτλους, ενώ παράλληλα διατηρεί χαρακτηριστικά για τα οποία είναι γνωστή η Final Fantasy σειρά, προσφέροντάς σας πολλές ώρες εξερεύνησης και διασκέδασης. Στην 7η θέση βρίσκουμε το Dark Souls 3, το τέταρτο και τελευταίο άσμα της σειράς Souls που κατάφερε να αποκτήσει φανατικό hardcore κοινό. Ακολουθώντας το σχεδιαστικό μοτίβο του Dark Souls 2 και δανειζόμενος χαρακτηριστικά από τον Bloodborne, ο Miyazaki παρέδωσε επάξια το κτίσιμο της σειράς και ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της χρονιάς, αποσπώντας σωρία βραβείων. Δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο από το άψογο και η Visual Concepts μας το παρέδωσε για ακόμη μια χρονιά με το NBA 2K17. Στην 6η θέση του Top 10 μας, ο κλασικός πλέον μπασκετικός τίτλος από την 2K επέστρεψε ανανεωμένος, με ακόμα μεγαλύτερο ρεαλισμό στην παρουσίαση και βελτιωμένο gameplay. Με ατελείωτο περιεχόμενο και ρεαλιστικό animation, το NBA 2K17 δυστυχώς ή ευτυχώς παίζει μόνο του στο παρκέ, χωρίς αντίπαλο, διεκδικώντας το στέμμα των αθλητικών παιχνιδιών. Ανεβαίνουμε και φτάνουμε στη μέση του Top 10 μας. Εδώ, στο νούμερο 5, έχουμε το χιπστερικό Watch Dogs 2, το οποίο φέρνει νέο και πιο ελαφρύ ύφος στη σειρά. Από τα καλύτερα open world που υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα στην αγορά, φανερά βελτιωμένο σε σχέση με το πρώτο μέρος, φαίνεται ότι η Ubisoft αυτή τη φορά πέτυχε τη συνταγή. Ο τεράστιος κόσμος του San Francisco με την ενδιαφέρουσα ιστορία και το πολύ καλό και με αρκετή ποικιλία gameplay θα σας κρατήσει κολλημένο στις οθόνες σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ετοιμαστείτε για πολλά sequels μάλλον. Μετά από ένα χρόνο αναμονής λόγω αποκλειστικότητας σε Xbox και PC, οι κάτοχοι PS4 είμαστε επιτέλους στην ευχάριστη θέση να έχουμε το πληρέστερο πακέτο του Rise of the Tomb Raider. Στη θέση νούμερο 4 συναντάμε την κυρία Lara Croft στην τελευταία της περιπέτεια, με την επαιτειακή έκδοση του Rise of the Tomb Raider να αποτελεί highlight στα action adventure games της τρέχουσας γενιάς, θεωρώντας το μία υποχρεωτική αγορά που προσφέρει μια πλήρης και ολοκληρωμένη εμπειρία. Μπαίνοντας αισίως στην κορυφαία τριάδα, συναντάμε το βασιλιά του Sports Games.
Με πωλήσεις πολλών εκατομμυρίων που δαζίλευε κάθε game, το FIFA 17 συνεχίζει να κάθεται αναπαυτικά στο θρόνο του. Με νέα μηχανή γραφικών αναβαθμίσει εφανώς στον οπτικό τομέα, νέες στημένες φάσεις και το πολύ καλό The Journey, η EA Sports μας προσφέρει την ανανέωση που χρειαζόταν η σειρά και σε συνδυασμό με το εξαιρετικό gameplay, το FIFA 17 αποτελεί απαραίτητη αγορά για τους fans της σειράς και για όσους θέλουν τον κορυφαίο ποδοσφαιρικό τίτλο. Μία θέση πριν την κορυφή και στο νούμερο 2 έχουμε το Battlefield 1. Ένα από τα καλύτερα FPS επιστρέφει και αυτή τη φορά είναι ο αδιαφιλονίκητος βασιλιάς στα multiplayer shooters της τρέχουσας γενιάς. Γραφικός τομέας από άλλο πλανήτη μεταφέρει την ένταση του πρώτου παγκοσμίου πολέμου στις οθόνες σας με ενδιαφέρουσες μικρές ιστορίες και με ένα επιβλητικό multiplayer mode που οι fans της σειράς επιζητούσαν για χρόνια. Επενδύστε άφοβα σε έναν τίτλο που θα παίζετε για χρόνια έως το επόμενο Battlefield. Και στην κορυφή του top 10 μας στρογγυλοκάθεται το Uncharted 4. Η τελευταία περιπέτεια του Nathan Drake κατάφερε να αποσπάσει το 1 τέταρτο του συνόλου των ψήφων και με ένα 26% αναδεικνύεται άνετα το καλύτερο PlayStation 4 παιχνίδι του 2016. Το ρητό λέει πως η γενιά αλλάζει όταν το πει η Naughty Dog και όχι άδικα. Με τον κορυφαίο τεχνικό τομέα που μας έκανε να απορούμε για τις δυνατότητες της κονσόλας, το τέλος ενός κλέφτη αποτελεί το ιδανικότερο κλείσιμο σε μια σειρά που μας κράτησε συντροφιά εδώ και χρόνια. Γεμάτο easter eggs και νοσταλγικές εκπλήξεις, με την Naughty Dog να κλείνει το μάτι στους θαυμαστές της, αφήνοντας τουλάχιστον να περιμένουμε ένα story DLC μέσα στο 2017 και φυσικά το The Last of Us 2 να ακολουθεί. Αυτό ήταν λοιπόν το top 10 μας όπως το ψήφισαν οι αναγνώστες του PSAddict.gr για το έτος 2016. Εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους είδατε αυτό το βίντεο και όσους μας επισκέπτονται στο site καθημερινά, και να ευχηθώ κάθε επόμενη χρονιά να μας χαρίζει ακόμα μεγαλύτερες gaming στιγμές. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. You ever wonder, like, different choices, how we might have ended up? No. I like the hand we've been dealt.